σήμερα θα κάνουμε μια βιντεοσκόπηση με τον φίλο τον Αλέξανδρο, ο οποίος το ζήτησε, και καθώς τον μεταφέρω έτσι, είναι μαθητής γυμνασίου, θα μιλήσουμε για την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι μας αντιλαμβάνονται και το πώς πρέπει εμείς οι ίδιοι να αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας. Και θέλω να κάνω αναφορά ιδιαίτερα στα παιδιά που είναι ευαίσθητα και ευάλωτα. Πολλοί είμαστε έτσι, ευαίσθητοι, ευάλωτοι, έχουμε ιδιαιτερότητες. Κατά συνέπεια δεν προσαρμοζόμαστε εύκολα στα αντικειμενικά δεδομένα της πραγματικότητας. Υπάρχει πάντοτε μία διαμαρτυρόμενη εσωτερικότητα. Υπάρχει κάτι που δεν μπορεί και δεν αντέχει. Και ήθελα να υπογραμμίσω και πάλι σήμερα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να αποδεχθούμε και να σεβαστούμε τον εαυτό μας για αυτό που είναι, στην πληρότητά του, στην ολότητά του, και να σταματήσουμε τις αξιολογήσεις και τις απαιτήσεις. Να αλλάξουμε δηλαδή την ερμηνευτική οπτική, το πρίσμα μέσα από το οποίο καταλαβαίνουμε και ερμηνεύουμε τον εαυτό μας, ώστε να πάψουμε να βάζουμε βαθμούς, να σταματήσουμε να ισχυριζόμαστε ότι αξίζει κάτι ενώ κάτι άλλο δεν αξίζει, κάτι είναι καλό, κάτι είναι κακό, έχουμε δίκιο, έχουμε άδικο, είμαστε άξιοι, είμαστε ανάξιοι, δεν τα καταφέρνουμε, δεν μπορούμε, δεν είμαστε αρκετά καλοί όσο θα έπρεπε, και φορτωνόμαστε ενοχές μέσα από αυτές τις ερμηνείες. Η πραγματικότητα είναι αδιάγνωστη, είναι μυστήριο. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε στην πραγματικότητά του, στην πληρότητά του. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε αυτό που είναι έτσι όπως είναι. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να γνωρίσουμε απόλυτα, με αντικειμενικό τρόπο θα λέγαμε, ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Πάντοτε κάνουμε ερμηνείες. Επειδή λοιπόν οι άλλοι μας ερμηνεύουν συνήθως με δικά τους κριτήρια και μας βγάζουν άχρηστους, προβληματικούς, λίγους, επειδή συνεχώς μας ασκούν κριτική για το πώς θα έπρεπε να είμαστε και επειδή μας υπενθυμίζουν ότι δεν είμαστε τόσο σωστοί όσο θα έπρεπε, δεν είμαστε τόσο καλοί όσο θα έπρεπε, δεν τα καταφέρνουμε τόσο καλά, αλλά θα έπρεπε να διαβάζουμε περισσότερο, να αποδίδουμε περισσότερο, να υπακούμε περισσότερο, να είμαστε καλύτεροι σε κάθε τομέα. Ενώ εμείς ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αλήθεια του εαυτού μας, ο οποίος συνήθως μας προδίδει και μας αναγκάζει να είμαστε κάτι που δεν θέλουμε. Γι' αυτό το λόγο, για να μπορέσουμε να έχουμε εσωτερική αρμονία και ισορροπία και με την επίγνωση ότι δεν υπάρχει αντικειμενική διάγνωση της πραγματικότητας, αλλά όλα είναι ερμηνείες. Έτσι λοιπόν, εφόσον όλα είναι ερμηνείες και εγώ είμαι ο αδύναμος, θα χρειαστεί να αποδεχθώ, να σεβαστώ, να αγαπήσω και να συγχωρήσω τον εαυτό μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κάνω αυτό, γιατί κανείς άλλος δεν το κάνει για μένα. Είναι πολύ δύσκολο οι γονείς να είναι εκπαιδευμένοι ή να έχουν την δυνατότητα να με καταλάβουν για αυτό που είμαι, να με αγαπήσουν για αυτό που είμαι. Τις περισσότερες φορές δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι γονείς ανησυχούν για αυτό που είμαστε και απαιτούν κάτι το οποίο θεωρούν ότι εάν το κάναμε θα ήμασταν σε μια καλύτερη θέση. Έχουν προσδοκίες από εμάς και είναι σαν να γνωρίζουν τι θα έπρεπε να κάνουμε. Οι γονείς νομίζουν ότι ξέρουν αυτό που είναι σωστό για εμάς. Νομίζουν ότι μπορούν να μας εξηγήσουν τι είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε ώστε να έχουμε επιτυχία και χαρά και ευτυχία στη ζωή μας. Εμείς όμως πάλι βιώνουμε την αδυναμία μας να πετύχουμε αυτό που εκείνοι θεωρούν ότι θα ήταν το καλύτερο για εμάς. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πού είναι αυτή η δυσκολία εν τέλει? Γιατί δεν πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, να το αποδεχθούμε και να ησυχάσουμε ότι δεν μπορούμε, δεν το έχουμε, δεν είναι δυνατόν σε εμάς. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν μπορώ να είμαι αυτό που θέλεις. Δεν μπορώ καν να είμαι αυτό που εγώ θέλω. Τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνεις, μπαμπά και μαμά, όταν δεν μπορώ να είμαι αυτό που θα ήθελα?
γιατί έρχεσαι να μου υπογραμμίσεις αυτή την αδυναμία και να μου υπενθυμίζεις συνεχώς ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω. Γιατί μου ξύνεις την πληγή, γιατί με τραυματίζεις εκεί που πονάω, γιατί μου λες να κάνω αυτό που γνωρίζεις κι εσύ μέσα από το χρόνο που έχει περάσει, θα έπρεπε να γνωρίζεις ότι δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί μου λες διάβασε όταν ξέρεις πως δεν μπορώ να διαβάσω. Γιατί μου λες να κοιμηθώ στην ώρα που πρέπει όταν γνωρίζεις πως αυτό μου είναι αδύνατον. Γιατί μου λες να κάνω παρέες με συγκεκριμένα άτομα που θα ήθελες ή που τα θεωρείς σωστά και καλά άτομα όταν ξέρεις πως δεν μπορώ να τα κάνω. Και γιατί σε μια μεγαλύτερη ηλικία μετά την εφηβεία θα μου ζητήσεις να κάνω σχέση με μια κοπέλα όταν και πάλι θα έχω δυσκολία γι' αυτό. Γιατί δεν θα έχω την τόλμη και την άνεση και τη δυνατότητα να φλερτάρω όπως θα ήθελα. Και γιατί μετά θα μου ζητήσεις να βρω δουλειά και θα επιμένεις να δουλέψω, να εργαστώ, και αν η δουλειά δεν σ' αρέσει θα θες να την αλλάξω. Δηλαδή πρέπει να σε κουβαλάω μια ζωή στην πλάτη μου, θα πρέπει να δέχομαι συνεχώς τις πιέσεις σου. Ως πότε θα δέχομαι τις πιέσεις σου? Με πιέζεις από τότε που γεννήθηκα, με οδηγείς, με καθοδηγείς, με σπρώχνεις σε πράγματα που δεν είναι δικά μου και είναι ξένα από την ημέρα της γέννησής μου. Από τότε τουλάχιστον που θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι να μου λες να κάνω κάτι που δεν μπορώ να το κάνω. Πόσο δηλαδή θα βαστάξει αυτό το πράγμα? Έως πότε θα το κάνουμε αυτό? Δεν μπορεί να υπάρξει ένα τέλος? Μήπως θα πρέπει και στην ενήλικη ζωή μου να παίρνω την άδειά σου για να είμαι αυτό που μπορώ να είμαι? Μήπως και όταν μεγαλώσεις αργότερα και γεράσεις θα πρέπει να σε ενταντεύω, να σε βοηθώ και να σε υποστηρίζω και πάλι να ακούω τις διαμαρτυρίες σου επειδή αυτό που μου ζητάς δεν μπορώ να το κάνω τόσο καλά όσο θα ήθελες? Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κάτι που εγώ ως ψυχολόγος το βλέπω σε ενήλικες, σε άτομα 50 και 60 χρονών που πρέπει να νταντέψουν, να φροντίσουν γονείς της ηλικίας των 70, 80 ή 90 ετών, και αυτοί οι γονείς να εξακολουθούν να είναι τοξικοί, να λένε αυτά που έλεγαν και στον μικρό παιδί και στον έφηβο και στον νέο, ότι δηλαδή αυτά που κάνει δεν είναι σωστά, ότι δεν ξέρει και δεν μπορεί, ότι δεν φέρεται όπως θα έπρεπε. Αποτινάσουμε λοιπόν αυτή την κριτική και όχι μόνο παγώνουμε συναισθηματικά ώστε να μην μας αγγίζει αυτή η κριτική των γονιών, παγώνουμε απέναντί τους, αλλά πετάμε και από μέσα τους αυτά τα εσωτερικευμένα δεδομένα, αυτές τις προτάσεις τις δικές τους, αυτές τις αξιολογήσεις που τις έχουμε εσωτερικεύσει και τις έχουμε κάνει δικές μας, τις πετάμε έξω και λέμε φτάνει πια, stop, όχι μπαμπά, όχι μαμά, τέλος, δεν υπάρχει αυτό για μένα. Διώχνω όλες τις αξιολογήσεις, όλες τις κριτικές, όλες τις απόψεις, αυτονομούμε πλήρως και λειτουργώ πια με βάση τον εαυτό μου. Κάνω αυτό που εγώ μπορώ, αυτό που εγώ νομίζω, αυτό που μου προκύπτει, αυτό που εγώ θεωρώ σωστό και ασκούμε συνεχώς να αδιαφορώ για την άποψή σας. Να μην λαμβάνω υπόψη μου στα σοβαρά αυτό που λέτε, ιδιαίτερα όταν είναι αρνητικό, δηλαδή τοξικό. Είναι κάτι που το ξεκινάω από την ώρα που το συνειδητοποιώ. Είτε είμαι στην παιδική ηλικία ή στην εφηβική ή στην νιώτη ή στην ενηλικίωση ή έχω περάσει τα 50, από τώρα ξεκινώ από αυτή τη στιγμή να αυτονομούμε, να ζω ελεύθερα και να επιτρέπω στον εαυτό μου να είναι αυτό που μπορεί και αυτό που θέλει, χωρίς να δίνω κάθε στιγμή εξετάσεις, χωρίς να δίνω αναφορά σε εσάς, χωρίς να εξαρτώμαι από εσάς. Τέρμα οι γονείς, ζω αυτόνομα εδώ και τώρα.